Αγία Πελαγία ή κάπου αλλού. Θα πάω την άλλη φορά και θα πάω δυο φορές να το σκεπάσω το προηγούμενο χρόνο. Κακή είναι η υποστήριξη. Η θρησκεία, εμένα. Η θρησκεία σε ανεβάζει, δηλαδή... Πολύ. Εγώ σου λέω, μην πω και μερικά θαύματα για μένα. Αυτό είναι θαύμα. Έχεις πίστη, προχώρα μπροστά. Κάποια ώρα. Υγεία να έχουμε. Υγεία, υγεία, υγεία. Πιστεύεις σε θαύματα, Χρήστο? Ναι. Πολύ. Πολύ. Γιατί όχι έχω δει, αλλά αισθάνομαι αυτό που μου κάνει εμένα ο Θεούλης. Για σένα, για να γυρίσουμε στην αγενάδα του τραγούδι, όλοι οι δίσκοι που έχεις βγάλει είναι, ας πούμε, κάποια θαύματα στη ζωή σου αυτά. Μπορούμε να... Όχι, αυτά είναι, αυτά είναι, δεν μπορούμε να πούμε έτσι. Είναι μια δουλειά που αγαπάς. Που αγαπάς. Τελείως. Αλλά με τη βοήθεια... Αλλά μην μου τη στέλνεις όμως. Δηλαδή, είσαι εσύ η εταιρεία η μεγάλη, παράδειγμα. Ναι, ναι. Ή αυτός ο συνδέσεις ο μεγάλος. Έλα βρε πουλάκι μου. Κι άμα είσαι καλό παιδί και σε πάρει από καλό μάτι, έλα εδώ, έλα εδώ, πάρε αυτό, να, πάρε, ό, να ακούσει και ο κόσμος, έτσι. Να πει ότι... Δεν διασκέδασε πράγματα. Ναι, 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 να ακούσει ο κόσμος, αλλά άμα είμαι άδικος και δεν είμαι ωραίος, έξω. Και να κρίνει και ο κόσμος, να ψηφίσει να δούμε αυτός ο άνθρωπος, είναι διαφωνή ή δεν είναι. Το χέρι μου αυτό. Τι έχεις να πεις στον πελάτη του μαγαζιού που θα θέλει να διασκεδάσει με την οικογένειά του, είτε με τη φίλη του, είτε με τη γυναίκα του, είτε δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς να διασκεδάσει, όταν έρθει στα καμαρίνια και σου πει: Χρήστο, σήμερα σε ένα τραγούδι αυτό, παράδειγμα, δεν μου άρεσε. Εκεί πώς θα αισθανθείς όταν σου πει αυτό ο πελάτης? Γι' αυτό σωστό το ερώτημα που μου κάνεις. Είναι ότι μπορεί σε αυτόν τον άνθρωπο να μην του άρεσε. Άρεσε το άλλο. Είναι γούστα. Ναι. Αυτά είναι γούστα. Εκεί μπορεί να πει, κοίτα, έλα μωρέ, τι είπε τώρα. Είναι γούστα αυτά. Άμα του πω όμως ένα άλλο, δεν άρεσε το άλλο και άρεσε το άλλο. Ναι. Όπως εδώ που παίζουμε τώρα εδώ στο μαγαζί, με τα φιλαράκια μας, τα γνωστά, ξέρετε κυρίες, έτσι. Λοιπόν, Χρήστο, βάλε μου αυτό, βάλε μου εκείνο. Δεν προλαβαίνουνε. Θα βάλω και εκείνο. Ο άλλος από εκεί. Ρε Χρήστο, τι τραγούδια βάζεις τώρα? Ναι. Και τι, να μην βάλω λίγο ελαφριά, να μην βάλω δημοτικά, να μην βάλω νησιώτικα. Πες όλη την κάμα τραγούδια. Και τα βάζω όλα και δεν μπορώ να μου πούνε κουβέντα τώρα. Δηλαδή τα βάζεις τα τραγούδια όλα. Ναι. Τα πατρίες. Δεν έχει. Και πιάνω, τελειώνω με Καζατζίδι, ας πούμε, ή Μαγελό. Εγώ θέλω να πω όμως κάτι άλλο, όταν τραγουδάς εσύ ο ίδιος τα τραγούδια δικά σου. Ναι. Όπως είπα και πριν και σου είπα. Εγώ όχι, εγώ γυρνάμε. Αν μου πούνε μόνο εδώ, βάλε μου Χρήστο από τα δικά σου, τότε θα βάλω. Δεν θέλω να είμαι κουραστικός. Ναι. Αν όμως κάποιος πελάτης σου πει ναι. ότι αυτό το τραγούδι που λες δεν μ' αρέσει, αυτό το πελάτη θα τον ακούσεις πιο καλύτερα, δηλαδή θα ψάξεις να βρεις μέσα σου το γιατί δεν το άρεσε πάνω στη χειρά. Θα φτιάξεις επί δε χρόνο. Άσε να ακούσεις, θα το πω με τον τρόπο μου, να ακούσεις και την παραγγείλω έτσι. Ναι, ναι. Και μετά θα βάλω εσένα. Φάει τελείως. Και γιατί το παρήγγειλε αυτό το τραγούδι το δικό σου που δεν το αρέσει αυτού νου, αλλά τελικά πρέπει να το αρέσει γιατί είναι έτσι αυτό το τραγούδι, φτιαγμένο έτσι. Ναι. Γιατί όλα όπως είπες προηγουμένως είναι τραγούδια μέσα από τη ζωή. Ωραία. Όλα αγάπη, ζωή, όλα. Και τα δικά σου και άλλων καλλιτεχνών είναι μέσα από τη ζωή. Και τα περισσότερα τραγούδια δικά σου μα είπε προσδίδουν αγάπη. Δηλαδή το φινάλε είναι η αγάπη. Ή κάνουμε λάθος? Όχι, πολύ σωστά, Παναγία. Πρώτα η αγάπη. Σεξ τώρα θέλει, όχι πόλεμο. Σεξ, αγόρι μου, σεξ. Κάτι να βρει εσύ καμιά κοπελίτσα ωραία, να σου συγκεντρωθεί, να σου συμμορφωθεί. Καλά τα λέω, παιδιά, ναι. Κάτι σαν και με το καλό. Αγάπη, 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 πάντα. Λοιπόν, άλλο ερώτημα που θα μπορούσε να κάνει ένας τηλεθεατής που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσουν σχετικά με τους δίσκους που έχεις βγάλει μετά από τους δίσκους των 35 στροφών. Πάμε στο βινίλιο. Ναι. Εκεί τι έχεις κάνει πάνω σε αυτό? Τι δίσκους έχεις κάνει,
Για τι πράγματα έχεις μιλήσει, με ποιους συνδέεται συνεργάστηκες, θα μας πεις. Τα είπα προηγουμένως. Για να φτάσουμε και στο CD. Τα περισσότερα ήταν όλα τα τραγούδια, τα περισσότερα του Αλεξάκη. Τελειώνει αυτό. Με Ζαμπέτα και κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι τώρα τη στιγμή. Αλλά τα περισσότερα με Αλεξάκη. Τα περισσότερα. Και μέχρι εκεί ακόμα από το CD που κρατάς. Και φτάνουμε εδώ στο τελευταίο σου το τελευταίο σου δημιούργημα. Έτσι. Το έμαθα δεν περνάς καλά. Βλέπω την ορχήστρωση είναι του Γιάννη Ρότα. Α, ο Γιάννης ο Ρότας παίζει μπουζούκι. Και ήτανε της Ακελαρίους ο Μπουζούξης. Της Ακελαρίου της Ρήτας. Χωρίς το Ρότα δεν πήγαινε πουθενά η Ρήτα, τελείωσε. Τέρμα. Και μιλάμε για Ρήτα, Ρητέξ, ποιότητα. Ιερότερας τώρα. Ο Ρότας πάντα και στην Αμερική τελευταία πήγανε μαζί. Μετά πάμε στην ενορχήστρωση που έχει κάνει ο Γιάννης ο Σκουρλής και ο Τάσος ο Κιτσάκης. Έχεις δύο ενορχιστρωτές σε αυτό το CD. Το στούντιο που έχεις δουλέψει είναι της Master Sound. Yes. Πώς πέρασες εκεί στο στούντιο? Πολύ ωραία. Πώς ήταν? Πολύ χαμόγελο. Γιατί κάτι είπα μια στιγμή στο τραγούδι σε ένα και το αλλάξαμε γιατί έχουμε τον James Bond μέσα. Δεύτερη εκτέλεση από Χρήστο Βαρβιώτη. Είναι 16 το τραγούδι. Ναι, λοιπόν. Ναι. Και αντί να πω μωρό μου, ξέρω εγώ, λέω κοιτά, πάρ' τα αρίστερο όλα κούκλα μου και ξέρω εγώ. Καταλαβαίνεις, περί σεξ μου λέμε τώρα. Ναι, τα αρίστερο. Ναι. Πάρ' τα αρίστερο όλα, γιατί είχε γίνει ένα σεισμός, κάτι είχε κουνηθεί εκείνη την ώρα και μου κάνει ο Ξάρις, τι λες, λέω, για από μέσα το κάνα. Ωωω, μου λέει, σε φελιά, καλό. Το βάλτε. Κατάλαβες. Και πέρασες ωραία στιγμή στο στούντιο, το τελευταίο σου CD. Ναι. Τώρα πρόκειται να βγάλω ένα, το είπα πάλι από την αρχή. Είναι 2-3 τραγουδάκια που αγάπησα από μικρό παιδί που το αγαπήνει, 45 στροφών. Θα βγούνε εκτός να έχω πεθάνει, με συγχωρείτε. Όπως είπες και προηγουμένως, είναι και για την νεολαία καλά τα τραγούδια αυτά. Δηλαδή ο νέος μπορεί να το ακούσει και να το καταλάβει. Είναι ωραία, μπορεί να ακούει αυτά καλά φρολαϊκά, τα έτσι, τα αλλιώς, μπράβο τους, ξένα πολλά. Και εγώ ακούω ξένα, τι που ακούω, μ' αρέσουν. Τουμ τσομς. Μέσα να ακούω τρελές. Λοιπόν, όμως, κοίτα να την αραπίνα την έτσι, αλλά τα ρεμπέτικα, τα παλιά ρεμπέτικα, όλοι είναι ωραία τα ακούει. Δηλαδή χωρίς ρεμπέτικο δεν κάνει. Δηλαδή έχω πει σε μαγαζιά που έχω πάει και μόλις το ρεμπέτικο φτάνει το τραγουδάνε ρε παιδί μου και είναι μπράβο του, συγχαρητήρια. 18 χρονών, 20 ήταν παιδιά, 15. Μεγάλη δουλειά. Βλέπω εδώ ότι η παραγωγή είναι της Κρόνος εταιρείας. Σε βοήθησε η εταιρεία αυτή για να βοηθήσει και αυτό. Ωραία. Όχι πολύ βοήθεια κανονικά. Δηλαδή αν έχει μια διαφημισούρα θα ήταν πιο ωραία. Καλό παιδί, ο φίλος μας ο Νικολάκης, αλλά με έχει διαφημισούρα, αλλά και αυτός τρέχει, τι να κάνει. Και κάπου εκεί είμαστε όλοι, είμαστε στην ίδια μοίρα, αδελφέ μου, κατάλαβες. Είναι αλήθεια αυτό που ακούει ο κόσμος καμιά φορά, ότι ο καλλιτέχνης όταν είναι πάνω στο πάρκο φτιάχνεται με διάφορα περίεργα τσιγάρα κτλ. Αυτό αληθεύει. Αυτό τώρα με βάζει σε... Γενικά στον καλλιτεχνικό χώρο, είτε είναι άντρας τραγουδιστής, είτε είναι όνομα μεγάλο, είτε μικρό, είτε και γυναίκα όνομα μεγάλο, είτε μικρό. Δηλαδή μπορεί να συμβαίνει αυτό. Τυχαίνει σε περιπτώσεις. Με βάζει τώρα σε δύσκολη στιγμή, αλλά τώρα αυτά... Ο κόσμος το ρωτάει αυτό, δηλαδή αυτός να αποταγώ αυτή τη στιγμή τώρα λέει... Μαστουρωμένος. Είναι μαστουρωμένος και τα λέει και τα λοιπά. Αυτό μπορεί να ισχύσει, μπορεί να είναι ο καλλιτέχνης χαρούμενος και να τραγουδάει, ας πούμε, γιατί έτσι όπως πες πριν γουστάρει αυτός, γι' αυτό. Μπορούμε να το παίξουμε και έτσι, ότι μπορεί να τυχαίνει. Αλλά αυτά είναι γούστα τώρα, δεν ξέρω πώς τη βρίσκει ο καθένας. Εγώ ξέρεις που μεθάω και πίνω απ' όλα, απ' όλα. Απ' όλα τα λέω τι. Ότι ίδια απ' όλα, πήρα απ' όλα από ό,τι μου είπατε τώρα ότι ο τάδε πίνει έτσι, ο άλλος αλλιώς κλπ.
Εγώ μεθάω αυτή την ώρα που είμαι μέσα στο στούντιο. Ποτέ, μόνο θα δει τρία τσιγαράκια και θα καπνίσω από αυτά εδώ. Και ποτώ τίποτα, τίποτα. Και ανοίγει ο Λάρικας. Εκεί μεθάω εγώ. Ακούω αυτά τα ακουστικά με αυτά τα ηχεία, τα ωραία, αυτά τα μίξερ και τα έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά μέσα στο στούντιο. Εκεί τρελαίνομαι, εδώ τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Και κοιτάω πώς θα τα πω. Πού και βάζω τόνος εκεί, αίσθημα, χρώμα, χρώμα, αίσθημα, δεν μιλάω μια φάλσα. Μερικοί, μερικοί, μερικοί. Και μερικοί. Τραγουδιστή. Και μερικοί. Το και μερικές το βλέπω το κάνεις διπλά. Και υπάρχει κάτι δεύτερο. Εντάξει, αλλά μην δυστερείς της Αρινής που έχει Λάρικα ποιότητα. Να μην τραγουδάει, ας να τραγουδάει και πήγαινε σε ένα άλλο επάγγελμα εσύ. Κορίτσι μου, επειδή έχεις τον αέρα και το έτσι, ή το χρήμα είναι τώρα, ή το μέσο τι έχεις, ας αυτό το κοριτσάκι να παίξει εκεί πέρα και αυτό το παλικάρι που είναι ωραία φωνή, ας τον εκεί, πήγαινε σου βάτζεις, όπως είπα και εγώ, μπογιάτζεις, τι έγινε. Αληθεύει και αυτό κανένα φορά που διαρωτάται ο κόσμος και το βλέπει και από διάφορες και από άλλες εκπομπές στην τηλεόραση, ότι οι καλλιτέχνες για να γίνουν ονόματα, είτε είναι γυναίκες, είτε άντρες και τώρα, ότι περνάνε από διάφορα κρεβάτια κάποιων μεγάλων των εταιριών, κάποιων μουσικοσυνθετών, ή αυτό τελικά είναι ένα παραμύθι και τελικά ότι όποιος έχει φωνή βγαίνει. Γιατί σήμερα ο κόσμος έχει καταλάβει και ξέρει ότι υπάρχουν και φωνές που αξίζουν, αλλά δεν προωθούνται. Δηλαδή για να προωθεί ένας καλλιτέχνης πρέπει να περάσει από κρεβάτι ή μια καλλιτέχνης. Εσύ πώς το βλέπεις ως καλλιτέχνη? Τι θα μπορούσε πολλά να πει? Ακούγονται. Mm-hmm. Πολλά ακούγονται. Εμείς δεν έχουμε δει. Εμείς δεν έχουμε αυτά. Εσύ έχεις δει ο κόσμος. Εσύ έχεις δει ο κόσμος. Μπορεί, ναι. Εγώ δεν έχω δει. Έχω ακούσει. Εντάξει. Άρα αν δεν δεις, να μην λες ποτέ. Ναι. Αλλά παίζεται γι' αυτό. Παίζεται γι' αυτό. Αυτό πώς το κρίνεις εσύ. Ως καλλιτέχνης. Κοίταξε, να ο καθένας ότι γουστάρει κάτι. Είναι ο εαυτός του. Ελευθερία έχουμε, δημοκρατία έχουμε, ό,τι θέλει κάνει, η απάτη του. Εσύ μην ασχολείσαι όμως για απάτη του, αυτός τη βρίσκει έτσι. Γιατί και να πας να του μιλήσει του ιδίου, θα σου πει άσε, κοίτα την πάρτη σου. Είναι ο καθένας πώς τη βρίσκει. Και εντάξει, τώρα πώς έχει γίνει ο κόσμος, τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε. Εντάξει, παλιά λέγαμε 11 η ώρα, να είσαι σπίτι. Η μάνα έλεγε, η μικρασιά της, η Αγουλά. 11 παρά εκεί. Τώρα βγαίνουν μία η ώρα, είναι ωραία, για να ευχαριστηθούν τη νύχτα. Τι μου λες τώρα. Και αυτά ακούς τα έλεγε ο καλά, κάνουν και σχεδάζουν και τη βρίσκουν. Αλλά να είναι αγαπημένοι με τους γονείς και συνοημένα αυτά. Όσο τώρα για τα άλλα που μου λες για τα σεξ και τα έτσι, ο καθένας κάνει τη γουστάρει. Σε πειράζει εσένα τι θα κάνει αυτός ο τάδε, αν κλπ. Κλπ. Έτσι δεν είναι. Γούστο το είναι. Δεν μπορείς να του πεις τίποτα. Ελευθερία, όπως είμαι προηγουμένως, νέα δημοκρατία έχουμε. Τελείωσε. Καταλάβες. Έτσι, δημοκρατία. Το νέα δημοκρατία, το πιο ότι έχουμε νέα δημοκρατία. Είναι ωραία εννοώ. Εντάξει. Ότι είναι νέα η δημοκρατία. Ναι, νέα δημοκρατία. Εσύ το πας τώρα για περί κομμάτων. Όχι, δεν πάω περί κομμάτων. Για να καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για την ιδέα. Οι νέοι είναι πολύ ωραίοι για πάθη μου. Πώς σου βλέπεις τους νέους σήμερα, έχουνε... Έχουνε και πολλά ξέρουνε, ενώ εμείς ντουφέκια. Πώς θέλεις? Ντουφέκι χωρίς καντάρι. Θα γελάσουμε και λίγο, κάπως έτσι. Θα τα αφαιρέσουμε στο Σωτήρι. Ωραία. Και στον άλλο τον Σπύρο και στον άλλο τον Γιούμαν. Εσείς η κάμερα στα μασφάτα, θα πείτε όλα αυτά δηλαδή. Απλά ο κόσμος πρέπει να ξέρει ένας καλλιτέχνης πώς συμπεριφέρεται, τι κάνει, ποια είναι τα πιστεύω του, ποια είναι τα γούστα του, έτσι ώστε να μπορεί να σε ακούσει. Εμείς είμαστε πέρα αυτές τις απόψεις όπως είναι και ο κόσμος. Και όταν ο κόσμος δεν ξέρει ποια είναι τα αυτοί του καλλιτέχνη, ναι. Σου λέει, τι είναι αυτό τώρα,